Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Μαζαράκι, όπου σήμερα για την 18η αγωνιστική της Development 2 League η Westside αντιμετωπίζουν την Clio. Ωραία, είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Το οποίο και μόλις ξεκίνησε με την Clio να έχει και την πρώτη κατοχή. Πάμε να δούμε λίγο τις πεντάδες, θα γίνει όμως το λάθος γρήγορα. Πεντάδες λοιπόν, Αδελφόπουλος, Γαλανόπουλος, Μπελεχάκης, Τριανταφυλλίδης και Νικολάου ξεκινούν για τους Westside, ενώ από την άλλη για την Κλειό έχουμε Γρομιτσάρη, Πολυχρονόπουλο, Τσιόλο, Πασχάλη και Χορτή στην αρχική πεντάδα. Είναι η γήπεδο έχει τώρα στην επίθεση με τον Γαλανόπουλο, αλλά πάει στον Νικολάου, επιτελεί αυτός για τρεις, έρχεται και το rebound από τους Ροζ, οι οποίοι με τον 6 νίκες και 10 ήττες μέχρι στιγμή στην σεζόν βρίσκονται στην 10η θέση της Development 2 League, ενώ από την άλλη η Westside είναι 5η με 10 νίκες και 5 ήττες μέχρι τώρα. Παράμενε το 0-0 σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Γαλανόπουλος παίρνει το σκρίν από τον Αδελφόπουλο, Τριανταφυλλίδης αφήνει στον Μπελεχάκη, σταματάει την τρίπλα, πάσα και πάλι στον Τριανταφυλλίδη, πρέπει να εκτελέσουν οι γηπεδούχοι, δεν το έκαναν έγκαιρα. Έτσι η κατοχή είναι για την Κλειό, με τον Τσιόλο να κατεβάζει, να παίρνει και το δίποντο, δεν θα μπει το καλάθι, ο Αδελφόπουλος εκεί σε καλύτερη θέση, τον Γρομιτσάρη θα πάρει το rebound. Τριανταφυλλίδη στέκεται και εκτελεί ένα γρήγορο τρίποντο και θα ανοίξει το σκορ τώρα για το 3-0 των γηπεδούχων. Ξεκινούν με τρίποντο την αναμέτρηση η Westside. Τριανταφυλλίδης ανοίγει λογαριασμό. Πασχάλης αφήνει στον Τσιόλο. Χορτής τελεί για 2, δεν μπαίνει το καλάθι, επιθετικό rebound όμως για τους Ροζ. Τσιόλος από το ύψος της βολής θα σκοράρει και για την Κλειό. Το 3-2. Νικολάου αφήνει στον Αδελφόπουλο. Γαλανόπουλος έχει μπροστά του τον Πασχάλη, παίρνει το screen για να του ξεφύγει. Μπάλα να πηδάει στο Στεφάνι και θα καταλήξει εντός καλαθιού για το 5-2. Φόρτης εκτελεί και ευστοχή κιόλας. Σοφαρίζει σε 5-5. Μπελεχάκης. Πήρε ένα σουτ πίσω από τα 6.75, το rebound στα χέρια των Ροζ. Τσιόλος φεύγει μπροστά, ψάξε την πάσα στον αέρα, αλλά η μπάλα κατέληξε στη μένη στα χέρια του Αδελφόπουλου. Γαλανόπουλος. Κρατάει ο Νικολάου, θα σηκωθεί τώρα για 3, είναι κοντό το σουτ. Παλεύει ο Αδελφόπουλος για το rebound, τελικά η κατοχή όμως είναι για την Κλειό. Και όλος κατεβάζει. Εξετάζει τις επιλογές, το αφήνει στον Πολυχρονόπουλο. Ας το κοτώσει το από μέση απόσταση. Δεν αλλάζει το 5-5. Στο πλάι ο Αδελφόπουλος εκτέλεσε. Βάλε όμως λίγο περισσότερη δύναμη. Σιόλος. Πολυχρονόπουλος θέλει να γυρίσει, κλείστηκε από 3, δέχτηκε για το φαουλ από τον Μπελεχάκη. Έχουμε βολές λοιπόν για τον ψηλό της Κλειό, πρώτο στο παιχνίδι. Άστοχος στην πρώτη, δεν αλλάζει το 5-5.
χάνει και την δεύτερη, κάπως παρόμοια και αυτή η βολή από τον Πολυχρονόπουλο, ο οποίος δεν έφερε κάτι από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Δελφόπουλος αφήνει και πάλι στον Γαλανόπουλο. Νικολάου βλέπει την κίνηση του Αδελφόπουλου, θα κρατήσει όμως για να πάρει ο ίδιος το τρίποντο, θα δεχτεί και το φάουλ. Και έτσι έχουμε τρεις βολές τώρα για τον παίχτη των Westside. Έδωσε και το χέρι του ο Τσιόλος στον αντίπαλό του. Εύστοχο στην πρώτη. Πέντε τώρα, πρώτη πόντι στο μάτς και για τον Νικολάου, ο οποίος αστοχεί στην δεύτερη. Βάζει την τρίτη, 2 στις 3, για το 7-5. Λιβερόπουλος τώρα στο μάτς για την Κλειό. Μετά θα ξαναπάει στην επαναφορά. Τώρα ξεκινάει η επίθεση των φιλοξενούμενων. Με τον Τσιόλο κλασικά να οργανώνει. Έχει και τον Λιμπερόπουλο. Ο Πολυχρονόπουλος θα πάρει και θα εκτελέσει αμέσως. Αδύναμο όμως το τελείωμα. Μάζεψε ο Γαλανόπουλος. Αυτό στον Μπελεχάκη. Πιέζει ο Γρομιτσάρης. Γαλανόπουλος παίρνει ξανά, προσποιείται, σηκώνεται για δύο, δεν μπαίνει το καλάθι, ο Φόρτης μαζεύει το rebound, παίζει με τον Λιμπερόπουλο, σταματάει αυτός για να βρει χώρο. Πολυχρονόπουλος αφήνει στην γωνία, Λιμπερόπουλος προσποιείται, θα το πάρει τελικά το σουτ τώρα και θα το βάλει κιόλας για το 7-7. Παίρνει στην εξίσωση και ο Λιμπερόπουλος, σοφαρίζοντας τώρα με 4.55 να απομένουν ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πάλι τώρα επάνω στον Μπελεχάκη. Δύο νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα της Κλειό. Με Καραγιανόπουλο και Σφίκα να πατούν παρκέ για πρώτη φορά. Πολυχρονόπουλος και Γρομιτσάρης είναι οι δύο που πέρασαν εκτός. Μπελεχάκης θα πάρει το τρίποντο από την γωνία. Δεν είναι εύστοχο. Φόρτης καθάρισε το rebound. Κατά δύο και από πίσω ο Αδελφόπουλος, φεύγει μέχρι την άλλη πλευρά ο Φόρτης. Θα δεχθεί το φάουλ. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας. Έχουμε δύο βολές ωστόσο για τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Από δύο τα ομαδικά τώρα και για τις δύο ομάδες. Εύστοχο στην πρώτη. Αυτή είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι στο σκορ. 7-8-7-9 τώρα. Νικολάου. Σταματάει την τρίπλα, ψάχνει επιλογές, αφήνει στον Αδελφόπουλο. Να πέσει πάνω του. Καραγιανόπουλος. Είναι το τρίτο ομαδικό τώρα για την Κλειό. Μπελεχάκης. Πήρε 30 Φιγλίδης, εκτέλεσε κιόλας. Μαλαβρίχθη στο σίδερο. Αδελφόπουλος θα σταματήσει με φαουλ τον Τσιόλο. Και έτσι θα γίνει και το τρίτο ομαδικό τώρα για τους Westside. Συνέχεια με Τσιόλο.
Χόρτη σηκώνεται, εκτελεί για τρεις. Αδελφόπουλος μαζεύει το rebound. Μελεχάκης επιχειρεί μια μακρινή πάσα για τον Νικολάου. Παρενέβη εκεί έγκαιρα ο Χόρτης και πέταξε εκτός την μπάλα. Και 54 ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Και τώρα ψάχνουμε και την μπαλά. Μια προσπάθεια να βρούμε την μπάλα. Πάμε να δούμε λίγο τι έκανε στο προηγούμενο μάτσι. Δύο ομάδες από τη μία Westside επικράτησε το επί των Μπάκα Juniors με 51-67, ενώ από την άλλη η Κλειό έχει χτίσει ένα σερί των στις τελευταίες αγωνιστικές. Η τελευταία ήττα ήταν κόντρα στους Friends με 44-66. Ενώ τώρα συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Μπελεχάκη να εκτελεί από πολύ μακριά και να βάζει και πάλι μπροστά την ομάδα του. 19 λοιπόν. Δύσκολο καλάθι εδώ από τον Χόρτη. 10-11. Μελεχάκης κατεβάζει. Πέρασε η πάσα για τον Τριανταφυλλίδη. Ρίξε μπροστά του ο Χόρτης. Δέχτηκε το φάουλο παίκτης στον Westside. Και έχουμε βολές τώρα για τον Τριανταφυλλίδη. Στόχος στην πρώτη, ενώ ο Τσούλφας ετοιμάζεται να πάρει και αυτό στη θέση του στο παιχνίδι. Χάνει και την δεύτερη ο Τριανταφυλλίδης, 0-2. Τσιόλος Πυρολιπερόπουλος θα εκτελέσει από την κορυφή. Δεν μπαίνει το καλάθι, Αδελφόπουλος ήταν εκεί μολομόναχος. Δεν μπόρεσε να κατεβάσει το rebound. Πελεχάκης τώρα περνάει το κέντρο. Αφήνει στον Γαλανόπουλο. Πάλι ο Γαλανόπουλος για τον Τριανταφυλλίδη. Καλή άμυνα από τον Χόρτη, θα γίνει τελικά η λάθος πάσα. Σιγάς βρίσκει εξαιρετικά τον Τσιόλο, δεν θα εκμεταλλευτεί και την πάσα όμως. Νικολάου στέκεται στο τρίποντο, σημαδεύει, δεν θα πάρει το σου τελικά. Στείλει πάσα για τον Τριανταφυλλίδη, πέρασε αλλά έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Και με τους συμπαίκτες του Τριανταφυλλίδης, καθώς δεν έφτασε έγκαιρα η πάσα σε εκείνον. Και δεν γλίτωσαν το λάθος οι Westside, ενώ ο Τσούλφας τώρα πέρασε στο παρκέ. Σφίκας εκτελεί για τρεις. Μαζεύει ο Τσούλφας. Γαλανόπουλος, 20 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Πάσα στη γωνία, Νικολάου θα το πάρει, δεν θα το βάλει ωστόσο. Ο Περόπουλος φεύγει στην άλλη πλευρά. Συνεχίζει ο ίδιος, θα πάει όλο το δρόμο, δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν περνάει η πάσα από τον Χόρτη. Είναι βήματα όμως στην συνέχεια παίκτης των φιλοξενούμενων. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά που μένουν ακόμα στο ρολόι για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Το σκορ στο 10-11. Τσούλφας ποστάρει, θα είναι κοντά, θα κυκίσει στα ίσα τον Λιμπερόπουλο, θα πάρει και το φάουλ. 12-11 πλέον. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή ο ψηλός στον Westside. Τώρα αποσύρθηκε για να πάρει την θέση του Πολυχρονόπουλος. Νομίζω θα αναλάβει το μαρκάρισμα του Τσούλφα. Θα πάρει το rebound τώρα μετά την άστοχη βολή του ψηλού των γηπεδούχων.
Σφικάς. Πάσα έξω. Τον Καραγιανόπουλο διεκδικεί στην μπάλα, κρατούν όμως οι Ροζ. Χόρτης από μέση απόσταση, δεν είναι καλό το σούτ, εκεί όμως είναι ο Λιβερόπουλος για να διορθώσει την κατάσταση και να κάνει το 12-13. Βελεχάκης θα το πάρει κατευθείαν. Ένα στόχο το σούτ, ωστόσο ο Λιβερόπουλος μάζεψε. Λιβερόπουλος συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, θα πάρει και ο ίδιος την προσπάθεια, δεύτερη ευκαιρία για τον Λιβερόπουλο. Θα τα καταφέρει σε αυτή. Και το 12-15. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι για τον Λιβερόπουλο, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της πρώτης περίοδου. Βελεχάκης, φύγει στο 30 Φιλίδη, τώρα πέρασε η πάσα στον Τσούλφα. Θα κάνει το φαουλ ο Πολυχρονόπουλος. Να δούμε αρκετές μάχες ανάμεσα στους δύο. Τσούφας χάνει την πρώτη, θα καταλήξει η Γιέρπολη μάλιστα. Δεν αλλάζει το 12-15. Για το 13-15, 39 δευτερόλεπτα ακόμα. Πολυχρονόπουλος θα είναι κοντά. Παίρνει και πάλι την μπάλα ο ίδιος. Έτσι για το φάουλ που θα τον πάει, θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Σειρά τώρα του ψηλού της Κλειό να εκτελέσει από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Αστοχή και αυτή στην πρώτη προσπάθεια. Χάνει και την δεύτερη, 0-2. Και από τον Πολυχρονόπουλο Νικολάου τώρα. Μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Ο Τσούλφας θα ξεκινήσει την πορεία του προς τα μέσα, όμως παρενοχλείται από τον Χόρτη. Βελεχάκης θα βρει ένα σουτ. Με άστοχο μαζεύει ο Σφίκας. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Ολοκληρή επίθεση για τους Ροζ. Θα το πάρει το σουτ ο Λιβερόπουλος. Νικολάου με 3 δευτερόλεπτα το έριξε από το κέντρο. Λίγο έλειψε να μπει το καλάθι. Πρόλαβε στη συνέχεια και ο Τριανταφυλλίδης. Ωστόσο δεν είχαμε κάποιο καλάθι και τελειώνει έτσι η πρώτη περίοδος με σκορ 13-15. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και η δεύτερη περίοδος του μάτς. 13-15 το σκορ στο σύντιο η Κλειό. Κοντά παραμένουν οι δύο ομάδες, χωρίς καμία να έχει καταφέρει να ξεφύγει στο σκορ σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Τσούλφας με ωραία κίνηση, θα φτάσει κοντά, θα σκοράρει τέλος με τα αριστερό lay-up για να ισοφαρίσει σε 15-15. Ο Χτής με άστοχη προσπάθεια του. Χόρτης με συγχωρείτε, Πάσα από τον Τσούλφα, βρίσκεται τον Τριανταφυλλίδη, θα κάνει αυτός μια περιστροφή. Θα μπορούσε να έχει πετύχει και το καλάθι, ωστόσο τώρα θα βολευτεί με το ζευγάρι βολών του. Έτσι όπως είναι πρώτη. Τώρα εκτελεί την δεύτερη, θα τη χάσει αυτή. Ο Τσούλφας όμως είναι εκεί για να πάρει το rebound. Ανανεώνει έτσι για την ομάδα του. Και έχουμε και το δεύτερο ομαδικό τώρα για τους Ροζ. Ψάχνει επιλογές ο Τριανταφυλλίδης. Βλέπει μια μακρινή πάσα για τον Νικολάου.
φάση τελικά να πασάρει αυτό στον Γαλανόπουλο από τα αριστερά. Θα κάνει ένα χαμηλό σουτ. Σε φύγει από την πίεση ο Τσιόλος, βρήκε και την πάσα για τον Φόρτη. Προμιτσάρης, ωραία, ξεδιπλώθηκε εδώ η επίθεση τον Ρόζ, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Παραμένουν ωστόσο μπροστά οι παίκτες της Κλειό. Σφίκας στα 7. 4 δευτερόλεπτα, 3 τώρα. Κλείστηκε ο Σφίκας, τελείωσε και η επίθεση, καθυστέρησε λίγο εκεί ο παίκτης της Κλειό. Και έτσι πέρασαν εκμετάλλευση αυτή η ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Κατοχή είναι για τους Westside. Γαλανόπουλος. Σουλφάς αφήνει έξω. Γαλανόπουλος θα το πάρει από αρκετά μακριά. Είχε και την πίεση του Φόρτη πάνω του, ο οποίος του έβαλε έξτρα δυσκολία στην εκτέλεση. Παρέμεινε έτσι το 16-15. Τσιόλος. Αλλά βρήκε στο πόδι του 30 Φιλίδη. Κάποιος παρατηρήσει και από τους ρέφεροι για τις διαμαρτυρίες των παιχτών. Σφίκας τέλεσε για 2. Έχει φύγει μπροστά ο Νικολάου, τώρα θέλει να τον βρει ο Γαλανόπουλος. Θα καταφέρνει εξαιρετικά και θα σκοράρει τώρα ο Νικολάου για το 18-15. Τσιόλος. Πυροπολή Χρονόπουλος προσποιήθηκε και αφήνει στον Φόρτη. Πάλι πολύ Χρονόπουλος από το πλάι μπροστά από τον Τσούλφα. Μπήκε και βγήκε η μπάλα, ο Φόρτης όμως ήρθε εκεί και σκόραρε στην συνέχεια της φάσης. 18-17. Στον πόντο πλησιάζει και πάλι Κλειό. Προμιτσάρης αποφέρει, καρπούσει πίεση. Δεν θα τελειώσει καλά όμως την φάση ο ίδιος. Τα έκανε όλα καλά εκτός από το τελείωμα ο Προμιτσάρης. Νικολάου αστοχή. Προμιτσάρης θα μαζέψει το rebound. Σε πάσα για τον Χόρτη, ανενόχλητος από το πλάι, θα βάλει λίγο παραπάνω δύναμη όμως. Δελφούγκλος τώρα να λαμβάνει να κατεβάσει. Νικολάου σταεί ο Τσούλφας. Τώρα θα πάει η μπάλα σε εκείνον. Βάζει μέσα τον αντίπαλό του και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 20-17. Αν πάρει εκεί την μπάλα ο Τσούλφας, γίνονται πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για κάθε αντίπαλο. Αποδείχνει και σε αυτή την φάση ο ψηλός των Westside. Προμιτσάρης τώρα, 6-38 ακόμα για το ημίχρονο. Σφίκας θα εκτελέσει. Πολυχρονόπουλος είναι εκεί κατευθείαν, πήγε με μια προσπάθεια να σκοράρει. Δεν θα το κάνει ούτε ο Νικολάου στην άλλη πλευρά. Τσιόλος από το ύψος της βολής θα ευστοχίσει. 20-19. Τσουλφάς παίρνει ξανά και πάλι ο Πολυχρονόπουλος προσπαθεί να τον περιορίσει. Βγήκε και η άμυνα τώρα από τους Ρος, Γκρομιτσάρης, έχει και επιλογή δίπλα από τον Φόρτη, δεν μπορείς όμως να περάσει η πάσα. Αδελφόπουλος στέγεται ο Γαλανόπουλος, εκτελεί για 3, μπήκε και βγήκε η μπάλα. Πέρασε, ανεκμετάλλευτηκε αυτή η επίθεση από τους Westside. Τσιόλος. Πυροσφίκας. Χόρτη στα αριστερά. Θα βάλει το καλάθι για το προσπέρασμα της Κλειό τώρα. 20-21 το σκορ. Νικολάου. Και
περισσότερο φάουλο παίχτη των γηπεδούχων. Να σηκώνεται ο Μπελεχάκης για να περάσει το μάτς. Παίρνει την θέση του Γαλανόπουλου. Ενώ και ο Λιβερόπουλος τώρα θα πέρασει για τους Ρόζ, όπως θα επιστρέψει το μάτς και ο Πασχαλής. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Τριανταφυλλίδης. Δεν βρήκε κάτι καλό. Σιόλος. Παίρνει και πάλι θέλει να πέρασει από τον Νικόλα, ο οποίος έχει απλώς το χέρι του. Και θα κάνει το πρώτο ομαδικό τώρα για τους Westside. Τρία υπενθυμίζω ομαδικά φάουλ έχει μέχρι στιγμή στην δεύτερη περίοδο φιλοξενούμενη ομάδα. Σπίκας προσποιήθηκε, πέρασε, έφτασε κοντά. Συγκρούστηκε με τον Αδελφόπουλο, ο οποίος του έκανε το φάουλ. Και έχουμε βολές λοιπόν για τον Σφίκα. Είναι άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 20-21. Σφίκας εκτελεί και την δεύτερη, την οποία θα αξιοποιήσει για το 20-22. Μπελεχάκης παίζει με τον Νικολάου. Είναι κακή η πασά για τον Τσούλφα, του ζητάει και συγγνώμη. Δεν μπόρεσε να τον βρει σωστά. Και έτσι δεν κλείδωσαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Κέρια τώρα για τους Ρόζ, ώστε να ανεβάσουν την διαφορά τους. Τσιόλος αφήνει στο πλάι. Σφικάς παίζει και πάλι με τον Τσιόλο. Μια σκαστή πάσα. Πάλι στα χέρια του Τσιόλου η μπάλα, συνεργάζεται με τον Λιμπερόπουλο, είναι άστοχο το σούτ εκείνου. Λιμπερόπουλος δίστασε να εκτέλεσε αρχικά, θα το κάνει στην συνέχεια. Μάχης εκεί για το rebound, θα το πάρει τελικά ο Σφίκας. Θα δεχτεί όμως την τάπα από τον Μπελεχάκη. Νικολάου δεν πάει σε κάτι γρήγορο, περιμένει τους συμπαίκτες του. Τριανταφυλλίδης παίζει με τον Τσουλφά. Έχει βρεθεί απέναντι στον Πασχάλη αυτός. Και θα δεχτεί το φάουλ. Συμφάζει να συνεχίσει την πρώτη. Δεν αλλάζει το 20-22. Χάνει και την δεύτερη. Σιόλος θα πάρει την προσπάθεια. Ο ίδιος τρέχει και μαζεύει το rebound. Νέα 14 επίθεση. Λιπερόπουλος στον Σιόλο. Ο Μιτσάρης παίρνει και σηκώνεται μπροστά από δύο. Μπελεχάκης δεν επιχειρεί τη μακρινή πάσα. Προτιμάει την ασφάλεια του να κατεβάσει ο ίδιος. Τώρα θέλησε να βρει τον Τριανταφυλλίδη. Βγήκε στην γωνία αυτός, παίζει με τον Μπελεχάκη. Βρεθεί στο έδαφος ο Τσούλφας. Καθώς έχει γίνει φάουλο από τον Λιμπερόπουλο. Συμπληρώθηκαν τα ομαδικά από την Κλειό. Γι' αυτό και είναι ήδη στημένος στην γραμμή των βολών ο Τσούλφας. Τα λέει και ο ρέφερι εκεί με τους παίχτες των δύο ομάδων. Έξω η πρώτη βολή. Δεν θα αλλάξει ούτε τώρα το 20-22 από την πρώτη προσπάθεια του Τσούλφα. Βάζει την δεύτερη για το 21-22. Σιόλος. Ο Βρομιτσάρης σηκώθηκε μπροστά από τον Τσούλφα, ήταν κάπως παρακινδυνευμένη αυτή η προσπάθεια. Τσούλφας τώρα θα τροφοδοτήσει
φοβοτηθεί εξαιρετικά τον Νικολάου. Για να μπουν και πάλι μπροστά τώρα η Westside. 23-22 το σκορ. Είναι 2.50 να απομένω ακόμα για το τέλος του πρώτου χρόνου. Ο Μιτσάρης σιόλος από το πλάι, δεν είναι καλή εκτέλεση. Πήρε το rebound του Τριανταφυλλίδης, αλλά του γράπωσε και πάλι την μπάλα από τα χέρια ο Τσιόλος και θα βρει και ευκαιρία να σκοράρει για το 23-24. Πελεχάκης δίνει και ένα σκρίνο Τσούλφας, θα του δώσει τώρα την πάσα. Βρήκε το χέρι του ο Τσιόλος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, το 12 τελικά. Ο Πασχάλης είναι αυτός που έχει κάνει το φάουλ στον Τσούλφα. Ποιος θα πάει και πάλι στην γραμμή. Νωρίτερα ευστόχη στη μία από τις δύο. Θα χάσει και πάλι την πρώτη. Χάνει και την δεύτερη τώρα. Κάνε ένα σπουδούς από τον Τσούλφα σε αυτή τη φάση. Ο Ρομιτζάρης μαζεύει παρά την πίεση του Νικολάου. Το δεξί χέρι θα τελειώσει καλά την φάση για το 23-26. Βελεχάκης. Πας στα δεξιά, Τριανταφυλλίδης. Θα το πάρει το σουτ, το ζήγησε και το βάλε. 26 όλα τώρα με τον Τριανταφυλλίδη να χτυπάει πίσω από τα 6.75 και να εσωφαρίζει σε 26-26, 1.44 ακόμα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος. Τσιόλος δεν μπορεί να απαντήσει, έχει πει μπροστά ο Νικολάου, προσπαθεί να τον κυνηγήσει, δεν θα τον προλάβει ωστόσο και θα τελειώσει καλά την φάση ο Νικολάου με το 28-26. Ο Τσιόλος, ο Ρομιτσάρης θα του δώσει το σκριν. Λιμπερόπουλος εκτελεί μετά από τρίπλα, η μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια. Φτάσει κοντά, ούτε τώρα όμως θα τελειώσει καλά την φάση, ενώ ο Ρομιτσάρης στην συνέχεια θα κερδίσει το φαουλ. Ο Τριανταφυλλίδης το έχει κάνει και έχει και μια παρατήρηση για τεχνική ποινή, καθώς διαμαρτυρήθηκε με το που ακούστηκε το σφύριγμα. Συνεχίζει να τα λέει και με τον αντίπαλό του, θα ήταν αδιαφώνη ο Τριανταφυλλίδης με αυτή την απόφαση του τον ρέφερη. Όπως και να έχει, είναι ειδιστημένος για την πρώτη βολή του ο Γρομιτσάρης. Αστοχή ωστόσο. Δεύτερη για το 28-27. Παίρνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Βαλεχάκης έχει σταματήσει την προστάτω και το γυψάχνει συμπαίκτη. Βρήκε τον Τσούλφα, θα του δώσει και πάλι την μπάλα αυτός. Στα 7 δευτερόλεπτα εκτελεί ο Μπελεχάκης, θα του κάνει το χατήρι μπάλα. 31-27 τώρα. Τσιόλος. 46 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Από τα αριστερά ο Τσιόλος βρίσκει τον Λιμπερόπουλο. Θέλει να γυρίσει, αλλά έχει τον Τσούλφα μπροστά του. Πασχάλης από το πλάι. Ο ίδιος θα παλέψει για το rebound, το οποίο θα καταλήξει τελικά στα χέρια του Μπελεχάκη. 27 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Νικολάου θα το πάρει. Δεν θα το βάλει όμως. Το rebound στα χέρια του Σφίκα. Του Μπεσχολίτε. Καραγιανόπουλου. Έγινε το κλέψιμο, ξεκινείται στον εκδιασμό ο Νικολάου, είναι ολομόναχος. Σαν σε προπόνηση θα σταθεί και θα εκτελέσει για το 33-27. Μια επίθεση τώρα 3 δευτερολέπτων. Τσιόλος έκλεψε ο Τριανταφυλλίδης, δεν επιχείρησε το μακρινό σουτ και έτσι τελειώνει το πρώτο μήχρονο με το σκορ στο 33-27. Επιστρέφουν σιγά σιγά και οι δύο πεντάδες στο παρκέ για να μπούμε και στο τρίτο δεκάλεπτο του μάτς, το οποίο και μόλις ξεκίνησε
και βρίσκει μπροστά τους Westside με 33-27. Ξεκίνημα με την Κλειό να είναι στην επίθεση. Λιμπερόπουλος κρατάει. Αφήνει ωραία στον Πασχάλη. Κακό τελείωμα. Δεύτερη ευκαιρία όμως με τον Πολυχρονόπουλο, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει στον αέρα τον Τσούλφα. Γράπωσε το rebound και κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια. Και έχουμε βολές λοιπόν για τον παίχτη της Κλειό. Νικολάου, Γαλανόπουλος, Αδελφόπουλος, Βελεχάκης και Τσούλφας ξεκινούν για τους Westside, ενώ από την άλλη έχουμε Λιπερόπουλο, Σφίκα, Πολυχρονόπουλο, Πασχάλη και Χορτή στην πεντάδα των Ροζ. Μέσα η δεύτερη βολή για το 33-28. Λεχάκης πέρασε η πάσα. Χόρτης έκλεψε. Βγήκε και τον Σφίκα, θέλησε να συνεργαστεί και πάλι μαζί του εκείνους, αλλά ο Αδερφόπουλος πήγε ανάμεσά τους. Νικολάου. Πήρε ο Τσούλφας. Σταμάτησε μπροστά τον Πολυχρονόπουλο. Μπελεχάκης ήταν ενόχλητος. Δεν ήρθε όμως το τρίποντο. Ο Περόπουλος κατεβάζει. Σκαστή πάσα, έγινε το κλέψιμο. Ο Νικολάου έφυγε μπροστά. Είχε πίσω του κολλήμερο τον Πολυχρονόπουλο, ο οποίος τον άγχωσε κάπως. Όπως και να έχει πέρασει έναν εκμεταλλευτός αυτός ο συνδυασμός. Χορτής τώρα στο τρίποντο, το οποίο δεν είναι καλό. Παράμενε έτσι το 33-28. Βελεχάκης. Είναι ο Τσούλφας. Ο κοντά με τα αριστερό θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 35-28. Ακόμα μια φορά που ο ψηλός τον Westside δίνει τη λύση μπροστά. Πάει την ομάδα τώρα στο συν 7. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο μάτς. Ακόμα να κλέψουμε από τους γηπεδούχους. 2 εναντίον 1 τώρα. Μπελεχάκης παίρνει. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι όμως. Τσούλφας πάει με φόρα προς τα μέσα. Θα σκοράρει ξανά. 37-28. Σφίκας. Λιπερόπουλος θα εκτελέσει και φτωχή. 37-30. Καλανόπουλος τώρα για τους Westside. Τσούλφας έχει βάλει πλάτη τον Λιπερόπουλο. Ψάχνει τις επιλογές του, αφήνει στον Μπελεχάκη για να πάρει αυτό στο σουτ. Το ριμπάουντ στα χέρια του Σφίκα. Βρίσκεται με τον Χόρτη γρήγορα. Μπροστά τον Γαλανόπουλο, δεν μπόρεσε να βρει κάτι καλό ο παίκτης της Κλειό. Περιφόπουλος, Νικολάου. Και πάλι μπάλα θα κουμπίσει στον Τσούλφα. Ποιος θα γυρίσει, κάνει ένα δυνατό τελείωμα, είναι και όμως ο Μπελεχάκης για να πάρει την δεύτερη ευκαιρία και να την εκμεταλλευτεί για το 39-30. Λιπερόπουλος βρήκε λίγο χώρο για να πλησιάσει και θα εκτελέσει δύσκολα μπροστά από τον ψηλό τον Westside. 39-32 τώρα. Νικολάου αφήνει στον Γαλανόπουλο. Γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια, ο Μπελεχάκης το θέλει αυτό το σουτ. Του βγήκε σε καλό όμως αυτή η επιλογή. Λιπερόπουλος. Έκοψε ο Νικολάου ακόμα μια φορά που θα γίνει λάθος πάσα από την πλευρά της Κλειό και ακόμα μια φορά που θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία του στον ευνηδιασμό οι γηπεδούχοι για να κάνουν το 41-32 τώρα και έχουμε και time out για την Κλειό. Συνέχεια στην δράση με τους γηπεδούχους να καταφέρει τώρα να κάνει ένα μικρό ξέσπασμα και να ξεφύγει στο 41-32. Στο σύνεα νέα λοιπόν η διαφορά, ο Χόρτης δεν θα μπορέσει να μειώσει. Νικολάου.
Ο Αδελφόπουλος προσπάθησε να βρει τον 30 Φιλίδη, ήταν δύο αντίπαλοι του μπροστά και έτσι κόπηκε η πάσα. Χόρτης με το δεξί, λέει, αυτά τελειώσει καλά την φάση για το 41-34. Τριανταφυλλίδης παίζει με τον Τσούλφα και πάλι θα πάρει αυτός. Πάει στην γωνία, δεν θα εκτελέσει, θα το κάνει όμως ο Τσούλφας τώρα και θα βρει και στόχο. Βάζει και τρίποντα ο κύριος, 44-34 τώρα. Στο συν 10 στρογγυλά η διαφορά με την ωραία προσπάθεια του Τσούλφα πίσω από τα 6-75. Αλανόπουλος στέκεται για 2, αδύναμο το τελείωμα, Τριανταφυλλίδης όμως σώζει. Τα αφήνει στον Νικολάου. Με στήριγμα για φάουλ. Δύο βολές τώρα για τον Νικολάου. Εύστοχη στην πρώτη. Κάνει την δεύτερη. Έχουμε επανάληψη όμως, γιατί βιάστηκαν να μπουν οι παίχτες στο ζωγραφιστό. Κάνει και αυτή την βολή όμως. Παραμένει 45-34. Τελευταίο 5 λεπτό τώρα στην τρίτη περίοδο. Ψάχνει συμπαίκτη ο Τσιόλος, αφήνει τον Πολυχρονόπουλο. Ο Χόρτης είναι μόνος στο τρίποντο, δεν θα εκμεταλλευτεί όμως αυτή την ευκαιρία του. Νικολάου. Κάνει ξανά. Αφήνει τώρα στον Γαλανόπουλο, εκτελεί για 3. Έρμπολ. Σφίκας. Πέρασε την πάσα. Φτάσε και μέχρι το καλάθι ο Λιβερόπουλος. 45-36 τώρα. Γαλανόπουλος κατεβάζει. 4-18 ακόμα για το 10 λεπτό. Νικολάου. Είναι στον Αδελφόπουλο και πάλι Νικολάου. Θα το πάρει το τρίποντο. Κιόλος. Φύγει στον Λιμπερόπουλο. Ασέβει ο Χόρτης. Ακόμα μια ευκαιρία για τους Ροζ, τα απόμοστα ίσα από τον Τσούλφα. Κολλάω φαγή στην άλλη πλευρά, 3 εναντίον 3. Γαλανόπουλος για 2, δεν το βάζει ούτε τώρα. Αστόχος στις τελευταίες φάσεις ο Γαλανόπουλος. Αδελφόπουλος τώρα θα προλάβει. Τριανταφυλλίδης. Περιμένει να ανέβουν και οι συμπαίκτες του. Πέσει με τον Νικολάου. 12 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Χαμηλή πάσα για τον Αδελφόπουλο, δυσκολεύτηκε εκείνος. Γαλανόπουλος θα εκτελέσει, δεν βρίσκει ούτε τώρα στόχο ο ίδιος. Νέο επιθετικό rebound. Πάσα βρήκε στα πόδια τον του Πολυχρονόπουλου, ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Παραφέρουν τώρα η West Side με τον Αδελφόπουλο να ξεκινάει γρήγορα γρήγορα μια επίθεση. Θα γίνει το λάθος της δόσης στην συνέχεια από την Κλειό. Ανημερθήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου και ο Τριανταφυλλίδης θα ευστοχίσει για το 48-36. Κιόλος. Φύγει στο πλάι, Χόρτης θα εκτελέσει για 2. Μαζεύει ο Τσούλφας, έχει φύγει μπροστά ο Νικολάου. Θα φτάσει μπάλα σε αυτόν. Σε οργανωμένη επίθεση τώρα οι γηπεδούχοι. Βελεχάκης αφήνει στην γωνία Νικολάου.
στα κινήσεις. Ο Τσούλφας θα βγει μπροστά από τον Γρομιτσάρη, θα πάρει την μπάλα. Αδελφόπουλος όμως δεν θα μπορέσει να εκτελέσει καθώς υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Σιωλός. Ο Γρομιτσάρης έκανε την κίνηση, ο Αδελφόπουλος παρενεύει. Έκλεψαν και πάλι οι γηπεδούχοι. Είναι ο Τριανταφυλλίδης. Είναι στον Τσούλφα. Γυρίζει αυτός κόντρα σε 2. Ο Γρομιτσάρης με δύναμη μαζεύει το rebound. Σιωλός κατεβάζει, περνάει από τον Αδελφόπουλο. Ωραία, θα αφήσει τον Γρομιτσάρη, δεν θα τελειώσει καλά τη φάση αυτός. Μαρτύρεται για φάουλ, δεν υπάρχει κάτι, λένε οι διαιτητές. Πάσα έξω, Τριανταφυλλίδης θα το πάρει, το τρίποντο, έμεινε ολομόναχος και τιμώρησε. 51-36 τώρα. Το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο του Τριανταφυλλίδη. Το οποίο ανεβάζει την διαφορά. Όχι, είναι για όχι, τελικά δεν μέτρησε για 3. Τώρα μπήκε ο πόντος στον φωτεινό πίνακα, μειώνει σε 51-38 η Κλειό. Τελευταίο λεπτό τώρα στην περίοδο. Πέρασε η πάσα. Φορτής για 3 και θα το βάλει. Το ένιωσε αυτό το σουτ, το πήρε και το έβαλε ο Φορτής. Το 51-41. Νικολάου. Στη γωνία είναι ο Τριανταφυλλίδης, αυτό θα πάει μπάλα. Παρακινδυνευμένη πάσα του, έκλεισαν καλά η Ροζ. Και θα δεχτεί και το φάουλ στην συνέχεια ο Τσιόλος. Το έχει κάνει ο Τσουλφάς. Είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Westside, ένα μόλις φάουλ. Έχει κλειό μέχρι τώρα, στην τρίτη περίοδο. 29 δευτερόλεπτα ακόμα. Σιωλός. Πολύ χρονόπλος, έχει ανέβει ψηλά να του δώσει χώρο. Κρατάει ο Σιωλός, θα παίξει με τον Γρομιτσάρη. Στη γωνία είναι ο Καραγιαννόπουλος, ο οποίος θα πάνε ένα κακό σουτ. Φελεχάκης με 7 δευτερόλεπτα, τσεκάρει το ρολόι. Θα βρεθεί στο παρκέ ο παίχτης των Westside. Πέναλτι ζητάει ο Γαλανόπουλος. Να πάμε στο VAR. Ένα δευτερόλεπτο μόλις ο Γρομιτσάρης θα κάνει ένα δύναμο τελείωμα και μια κεφαλιά από τον Αδελφόπουλο. Και έτσι τελειώνει το δεκάλεπτο με το σκορ στο 51-41. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο. Στο 51-41 το σκορ, στο συνδέκα η Westside, η οποία επιθετικά δείχνει να τα έχουν πάει καλύτερα μέχρι στιγμής στο μάτς. Πολυχρονόπουλος τώρα δυσκολεύεται να εκτελέσει καλά. Θα βγει η άμυνα τελικά από τους γηπεδούχους. Ηρεμία ζητούν οι συμπαίκτες του Νικολάου. Τους ακούει εκείνος. Και πάλι τώρα πάει στα χέρια του Αδελφόπουλου. Μπελεχάκης έστειλε με την προσπίση στον Χόρτη. Δεν μπορούσε όμως να ευστοχίσει στην συνέχεια. Σιωλός έχει φτάσει στην άλλη πλευρά. Θέλει να βρει τον Γρομιτσάρη. Μπάλα όμως θα καταλήξει τον Πολυχρονόπουλο. Πατάει γερά, σηκώνεται για 3 και το βάζει για το 51-44. Νικολάου. Είναι για 2 τελικά. 51-43 λοιπόν το σκορ. Κάνει ότι πάτωσε την γραμμή ο Πολυχρονόπουλος. Νικολάου. Που την κορυφή βρίσκει στόχο. 54-43. Σιόλος. Λέγει τον Γρομιτσάρη. Ανοίξει ο Τριανταφυλλίδης, αφήνει τον Μπελεχάκη. Μπελεχάκης κατεβάζει.
Σούφα ζητάει πάλι για βοήθεια στην άμυνα και ο Βρομιτσάρης, ο οποίος έπεσε εκεί δυναμικά στον αντίπαλό του. Και έγινε έτσι το φάουλ επάνω στον ψηλό τον Westside. Πρώτο ομαδικό αυτό για τους Ροζ. Νικολάου πάρει και πάλι το σουτ, αυτή τη φορά όμως δεν θα είναι καλή κατάληξη. Τρενταφυλλίδης στη συνέχεια θα στοχίσει και αυτός. Κέρια εδώ για εχνιδιασμό τον Ροζ. Ο Διχρονόπουλος παίρνει τα βήματα, καθαρή άμυνα. Μια ευκαιρία με Γρομιτσάρη, χαμένη και αυτή. Σιόλος κρατάει τους Ροζ στην επίθεση. Κυλίσε η μπάλα, κατέληξε εκτός ξανά. Πάλι μπάλα στα χέρια του Τσιόλου. Όρτης μετά από τρίπλα, ούτε αυτός. Απανωτές χαμένες ευκαιρίες για την Κλειό, η οποία όμως θα ξαναπάει γρήγορα στην επίθεση μετά το κλείψιμο του Τσιόλου. Πολυχρονόπουλος για δύο. Με άστοχος. Ακόμα μια επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Θα γίνει και το φάουλ τώρα από τον Τριανταφυλλίδη. Φωνές από τον Γαλανόπουλο στους συμπαίκτες του για αυτή την αδράνεια στις τελευταίες φάσεις και τα πολλά χαμένα rebound. Πολυχρονόπουλος γυρίζει. Ακόμα μια φάση που ανανεώνεται. Ο Φόπουλος παλεύει εκεί να καθαρίσει, θα πασάρει στο Βρομιτσάρη και τελικά θα βρουν σκορ οι φιλοξενούμενοι. Επέμειναν πολλή ώρα και τελικά άφησαν την μπάλα εντός καλαθιού για το 54-45. Ο Φόπουλος αφήνει στον Μπελεχάκη. Και πάλι επιλογή τον ίδιο. Τριανταφυλλίδης ακούμπησε τελευταίος, από αυτόν πέρασε εκτός την μπάλα. Είναι τώρα στο μάτς. Επιστρέφουν Λιμπερόπουλος και Σφικάς. Σιόλος κατεβάζει 6.50 ακόμα για το τέλος του παιχνιδιού. Παραμένουν μπροστά οι Westside στο σύν 9 αυτή τη στιγμή. Σιόλος από κοντά, έπεσε πάνω του Αδελφόπουλος. Έχουμε το δεύτερο ομαδικό τώρα των Westside. Δίνεται τα χέρια οι δύο αντίπαλοι και ο Σιόλος είναι έτοιμος για το ζευγάρι βόλων του. Στοχή στην πρώτη. Τα 4-46, βάζει και την δεύτερη για το 54-47. Στο μείον 7 πλέον η Κλειό. Να δούμε αν θα μπορέσουν να βγάλουν κάποια αντίδραση, κάποια παραπάνω αντίδραση μέχρι το φινάλε του παιχνιδιού η Ροζ. Ή αν οι Westside θα διαχειριστούν καλά το προβάδισμά τους. Εδώ ο Σφίκας θα πάρει. Θα διασχίσει και το γήπεδο. Φαίνει τώρα στον Τσιόλο. Δεν βρήκε χώρο εκείνος για να εκτελέσει. Επέλεξε την πάσα για τον Λιμπερόπουλο και το βάλε αυτός. 54-50 πλέον. Στους 4 πόντους πλησιάζουν οι Ροζ. Να σύνδει την τρίποντη εκτέλεση. Και απειλούν ακόμα περισσότερο τους αντιπάλους τους. Μπελεχάκης κλείστηκε. Και στον Αδελφόπουλο και πάλι Μπελεχάκης. Τώρα θα βρει τον Τσούλφα. Πάει για βοήθεια εκεί. Έξυπνα ο Τσιόλος. Μπελεχάκης δεν προλάβει να εκτελέσει. Έγκεραν και το βάλε. Δεν μετράει το καλάθι. Καθώς είχε λήξει ο χρόνος. Κέρια για τους Ροζ ώστε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Σφικάς. Θα πάει στον πόντο το μάτς. Του έκανε το χατήρι μπάλα και κατέληξε μέσα. 54-53 πλέον. Και αναγκάζονται να καλέσουν εισπεσμένα time out οι γηπεδούχοι. Συνέχεια στην δράση πιάστηκε στον ύπνο και η άμυνα των φιλοξενούμενων. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει όμως ούτε ο Τριανταφυλλίδης στην αρχή ούτε ο Τσουλφάς στην συνέχεια.
ωστόσο ο ψηλός των Westside πήρε το φάουλ. Θα πάει τώρα στην γραμμή. Μπράβο. 55-53. Την πρώτη ευστοχή βόλη του Τσούλφα. Χάνει την δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Μπελεχάκη. Τρεταφυλλίδης θα έχετε την τάπα. Πήρε ο Χόρτης. Και έχουμε επιθετικό φάουλ. Λίγους φωνές του Μπελεχάκη στον Τρεταφυλλίδη. Και ο Νικολάου τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, στο οποίο μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 5 λεπτά. Νικολάου πέρασε η πάσα του. Τριανταφυλλίδης είχε μπροστά του τον Λιμπερόπουλο, δεν μπορεί να τον νικήσει ούτε ο Τσούλφα στην συνέχεια. Μάζεψε το rebound το Πασχαλής. Σιόλος. Ζητάει έξω ο Σφίκας για να πάρει και αυτό το τρίποντο. Η μπάλα στο σίδερο, παλεύει ο Χόρτης, θα μαζέψει τελικά. Παίζει και πάλι με τον Σφίκα. Λιμπερόπουλος δίστασε να εκτελέσει. Γυρίζει τώρα, έχει μπροστά του τα υψωμένα χέρια του Μπελεχάκη, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να εσωφαρίσει σε 55-55. Επιστροφή λοιπόν της Κλειό και όλα ξεκινούν και πάλι από το 0. Τριανταφυλλίδης. Νικολάου σκαστίπασε για τον Μπελεχάκη, γυρίζει, αυτός θα το χάσει. Τελευταία 4 λεπτά στο μάτς. Κιόλος. Μπάλα πάει στον Σφίκα. Θα κάνει βήματα εκείνος όμως. Θα μείνει ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους ώστε να πάρουν το προβάδισμα μετά από πολλή ώρα στο παιχνίδι. Ισοπαλία παραμένει. Κολάου. Τριανταφυλλίδης αφήνει και πάλι έξω. Μπελεχάκη στον Νικολάου. Γαλανόπουλος θα το πάρει το τρίποντο. Δεν το βάζει μαζί με ο Σφίκας. Μια περιστροφή και πάσα τώρα στον Πασχαλή. Κρατάει αυτός και περιμένει τους συμπαίκτες του. Θα πάρει ξανά. Εκτελείς από το πλάι, έρμπολ όμως η προσπάθεια. 3-20 για το φινάλε. Τριανταφυλλίδης θα κερδίσει το φάουλ που είναι το τρίτο ομαδικό για τους Ροζ. Έχουμε αλλαγή τώρα για τους Ροζ. Με τον Γκρομιτσάρη να περνάει στο μάτς. Νικολάου κατεβάζει. Κατάει τότε την μπάλα, βλέπει τις επιλογές που έχει. Γαλανόπουλος πλησιάζει. Μπάλα όμως θα βρει στο πλάι του ταμπλό. Σιόλος. Σταμάτησε την τρίπλα, έπεσε πάνω του ο Γαλανόπουλος. Ρυθμαδικό και για τους γηπεδούχους, από τρία έχουν οι δύο ομάδες. Στα 2:56 έχει σταματήσει τώρα το ρολόι. Υπερθυμίζω 55-55 το σκορ, με τον Λιβερόπουλο νωρίτερα να ισοφαρίζει από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Τώρα δεν θα μπορέσει να πάρει την δυνατή πάσα του Τεψιλή, επίσης πάσα του Σφίκα. Δεν είναι έτσι ακόμα μια ευκαιρία στα σκουπίδια οι φιλοξενούμενοι ώστε να διεκδικήσουν το προσπέρασμα. Μπελεχάκης. Και το Γαλανόπουλος. Ο Στάριο Τσούλφας δεν είναι καλό το τελειώμα του. Ο Μιτσάρης τώρα θέλει να τρέξει. Πάει μόνος του τη φάση, δεν θα σκοράρει. Ο ίδιος όμως μαζεύει και το θα το κάνει τελικά με την δεύτερη ευκαιρία. 55-57 τώρα. Και η Κλειό έχει το τιμόνι στα χέρια της. 2:18 πριν το τέλος. Πίσω. Τριανταφυλλίδης μπερδεύτηκε και έχασε. Γίνει και το φάουλ στον
από τον Τσούφα στον Τσιόλο. Ζητούν αντιαθλητικό από την πλευρά της φιλοξενούμενης ομάδας. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε και η Κλειό έχει πάρει το προβάδισμα με 55-57 και έχει και την παλαιά στα χέρια της τώρα. Ο Μιτσάρης τον βρήκε εξαιρετικά, ο Τσιόλος θα χάσει την ευκαιρία όμως αυτός. Καλανόπουλος. Νικολάου στα αριστερά με τον Λιμπερόπουλο πάνω του. Θα τον περάσει εξαιρετικά. Ωραία τρίπλα αφήνει στον Γαλανόπουλο. Είναι ολομόναχος αυτός και θα σημαδεύσει σωστά. 57 όλα τώρα. Τελευταίο 1,5 λεπτό στο μάτς. Τσιόλος. Σφίκας αφήνει στο τρίποντο. Τελεία λαστοχή ο Λιμπερόπουλος. Μαζεύει ο Τριανταφυλλίδης. Πιέζει ο Γρομιτσάρης, δυσκολεύει στο κατέβασμα του Westside, προλαβαίνει ο Βελεχάκης και τελικά περνούν το κέντρο Αιγέρα οι γηπεδούχοι. Βελεχάκης θα το πάρει το τρίποντο και το βάζει! Μεγάλο σουτ, 60-57. Την ώρα που η μπάλα καίει, έρχεται ο Βελεχάκης με ένα τρίποντο να βάλει στο συντριά του Westside, ενώ μπήκαμε στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα τώρα. Σφίκας θέλει να απαντήσει. Θα τα καταφέρει! 60 όλα. Απίστευτη εξέλιξη παίρνει το μάτς, 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλλά στη γωνία, Τριανταφυλλίδης, νέο τρίποντο. Άστοχο όμως. Η ασφαλιάρα στην μπάλα και η κατοχή παραμένει στους Westside. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Έκοψε ο Τριανταφυλλίδης, πήρε. Κόπηκε όμως από τον Γρομιτσάρη. Πολύ καλή άμυνα. 5 δευτερόλεπτα το ρολόι. Να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι καλό εδώ οι γηπεδούχοι. Βελεχάκης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Με άστοχο το σουτ, Νικολάου θα πάρει το rebound. Με ευκαιρία για τους Westside. Αλανόπουλος. Ψάχνει πάσα Νικολάου, περνάει. Ανάποδο lay-up, κερδισμένο φάουλ. Και βολές για τον Νικολάου. Στα 12,3 έχει σταματήσει το ρολόι. Στη γραμμή. Ο Νικολάου. Επενδύζω το σκορ στο 60-60. Ευστοχή στην πρώτη. 61-60. Ένα 12,3 απομένουν στο ρολόι. Ο Νικολάου βάζει και την δεύτερη με κρύο αίμα. Εκμεταλλεύεται και τις δύο γόλες του Νικολάου. Και πάει στο σύνδιο τώρα τους Westside. Και έχουμε για time out για τους φιλοξενούμενους. Επέστρεψαν και πάλι δύο πεντάδες, 12,3 έχουν στη διάθεσή τους οι Ροζ για να βρουν είτε ένα δίποντο για ισοφάριση είτε ένα τρίποντο για το προσπέρασμα. Και έχουμε το φάουλ πάνω στον Χορτή. Το έκανε ο Μπελεχάκης και στέλνει έτσι τις βολές στον αντιπαλό του καθώς συμπληρώθηκαν ομαδικά. Πρώτη ο Χόρτης στα 2.61. Εκτελεί εύστοχα και την δεύτερη. 62 όλα. 10 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Αυτό τώρα Νικολάου στα 4. 3-2, Νικολάου θα πασάρει στον Γαλανόπουλο στο 1 δευτερόλεπτο, το βάζει! Απίστευτη φάση! Και οι Westside κλέβουν, αν μπορώ να το πω, τη νίκη
με αυτό το απίστευτο αμαρκάριστο καλάθι του Γαλανόπουλου. Φάνηκε εκεί ότι θα πάει για σου τον Νικολάου, πανέξυπνα άφησε την assist στον Γαλανόπουλο και έτσι αυτός θα δώσει την νίκη στην ομάδα του με 64-62.